Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινά η εκπομπή direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της εθαλομίχλης και με τις επιπτώσεις στην υγεία των κριτικών. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και παρέρχομαστε. Το χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μπει για τα καλά στη ζωή των κριτικών με την θερμοκρασία να ακολουθεί πτωτική πορεία και τους ίδιους να αναζητούν τρόπο για να ζεσταθούν. Το πετρέλαιο είναι και φέτος απλησίαστο με τους καταναλωτές να στρέφονται στις ξυλόσωπες και στη γνώριμη και εύκολη λύση του τζακιού. Παράλληλα ωστόσο ανοίγει και μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της χρήσης καυσόξυλων στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των πολιτών. Είναι αποδεδειγμένο άλλωστε ότι τα μικροσωματίδια που προκύπτουν είναι άκροση. Επικίνδυνα και μάλιστα προκαλούν βλάβη σε όλο το μήκο του αναπνευστικού συστήματο, στο καρδιαγιακό σύστημα. Ενώ, σύμφωνα με έρευνε, σχετίζονται και με το προσδόκιμο ζωή. Η γνωστή σε όλου εθαλόμύχλη κάνει σιγά-σιγά και πάλι την εμφάνισή τη. Μια μορφή ατμοσφαιρική ρήπανση, η οποία προκαλείται από την καύση στερεών καυσίμων και αποτελείται από σωματίδια εθάλη, καθώ και από το δηλητηριώδε αέριο διοξίδιο του θείου. Η εκπομπή direct ανοίγει το φάκελο τη ατμοσφαιρική ρήπανση, μέσα από τη χρήση ξυλόσομπας. Τι στοιχεία προκύπτουν μέσα από επίσημε έρευνε και μελέτε, ποιο το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο νησί τι τελευταίε ημέρε με τα ποσοστά εθαλομύχλης τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτέ στο πλατό τη εκπομπή. Ο Νίκο Τζανάκη, διευθυντή πνευμονολογικής κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο Μιχάλη Προμπονά, περιβαλλοντολόγο. Κύριε Τζανάκη, κύριε Προπονά, σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Βρίσκεστε σήμερα στο πλατό εδώ στην Κρήτη TV, στην εκπομπή Direct, προκειμένου να εστιάσουμε, να αναλύσουμε και να επικεντρωθούμε στο φαινόμενο τη εθαλομίχλη. Κύριε Τζανάκη, να ξεκινήσω από εσά. Η εθαλομίχλη, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια μορφή ατμοσφαιρική ρήπανση. Ποιε οι επιπτώσει στην υγεία των πολιτών. Ναι, η εθαλομίχλη είναι... έχει πολλέ αιτίε φυσικά. Έχει τι βιομηχανίε, έχει τα αυτοκίνητα έχει και τις καύσεις που κάνουμε στις, στις, στα σπίτια μας, κυρίως στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Οι επιπτώσεις ε, οφείλονται στους χημικούς ε, παράγοντες που περιέχονται στην εθαλομύχλη, που όπως είπατε και είναι το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξύδια του αζότου, ε, κυρίω, αλλά και τα μικροσωματίδια, τα οποία υπάρχουν σε τέτοια μορφή και σε τέτοιο μέγεθος που μπορεί με την εισπνοή μας να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες ε, και μάλιστα προσδροφώντας την επιφάνειά τους πάρα πολλούς άλλους χημικούς και άλλους παράγοντες και να προκαλέσουν βλάβες κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα καταρχήν και δευτερευόντως και σε άλλα συστήματα τα οποία τρόπον να εξαρτώνται από το, από το, αναπνευστικό όπως είναι η κυκλοφορία του αίματος και εν συνεχεία βέβαια έχουμε πολλά προβλήματα ανάλογα με τον άνθρωπο. Στα παιδιά θα έχουμε θέματα Α, ανάλογα με τη χημική ουσία, ακόμα και ορίμανση και αύξηση, κλπ. Και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Ε, ο, ορισμένα άτομα τα οποία είναι επιβαρημένα στη ζωή, στην υγεία του, ε, έχω πρόχειρο τώρα και λόγω ειδικότητα στην χρόνια αποθρακίπων πνευμονοπάθεια μπορεί η ατμοσφαιρική ρήπανση ή επεισόδια αυξημένη αθαλomήχνη να οδηγήσουν στου λεγόμενου παροξισμού. Mm. Δηλαδή. Σε κάποια επιδείνωση των συμπτωμάτων, όταν ο, ο, ο επιβαλμένο αυτό άνθρωπο εισέρχεται σε ένα φαύλο κύκλο μια αλληλουχία γεγονότων που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Μάλιστα, κύριε Πρωτοπονά, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανεξέλεγκτη χρήση καυσόξυλων δεν ωφελεί το περιβάλλον. Ναι. Ε, σε αυτό συμφωνούμε και όπως είπε και ο καθηγητής, σίγουρα η εθαλομίχλη είναι ένα πρόβλημα, αλλά εγώ θα έθετα γενικότερα όχι μόνο την εθαλομίχλη και την ατμοσφαιρική ρήπανση, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν συνήθως οι πόλεις οι οποίε έχουν πρόβλημα και σε επίπεδο Ευρώπη. Να μπορούμε να πούμε και διάφορα στοιχεία όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση που έρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο. Εκεί μπορούμε να δούμε πολλέ επιπτώσει στην υγεία. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ένα τριπλό πρόβλημα. Σύμφωνα με πρόσφατο συνέδριο που κάναμε στην Κρήτη, που συμμετείχαν τρία έργα live Ένα από αυτά ήταν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων Περιβάλλοντο, ασχολούνται με την Δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού και με το συνέδριο που έγινε, η ατμοσφαιρική ρήπανση μειώνει σίγουρα το χρόνο ζωή. Αυτό είναι δεδομένο και σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο ε, καθηγητή. Ε, επιπλέον, η ατμοσφαιρική ρήπανση καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτόμαστε. Και τρίτον, ε, αλλάζει και το κλίμα. Την κλιματική αλλαγή ε, έχει επιπτώσει πολλέ. Η καύση ορεικτών καυσίμων και καυσόξυλων που οφείλεται η αθαλόμυχλη ε, οδηγεί σε αλλαγέ στο Μάλιστα. κλίμα. Και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το 90% των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλει επηρεάζεται από τα φαινόμενα των εθαλόμυχλων. Και αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Κύριε Τζανάκη, έχετε καταγράψει περιστατικά στην κλινική σα με πολίτε οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στην κλινική σα έχουν νοσηλευτεί, ε, αντιμετωπίζοντα προβλήματα από την εθαλόμυχλη. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να ξεχωρίσει ε, ε, έναν αιτιολογικό παράγοντα που σε κάποιον άνθρωπο σε μια κατάσταση να μπει στο νοσοκομείο. Α, όμως έχει συμβεί ατυχηματικέ περιπτώσεις πάνω χάρη από κάποια πυρκαγιά ή από κάποια έτσι μεγάλη έκθεση σε καπνό ή σε μια ατυχηματικού χαρακτήρα καύση μιας βενζινομηχανής πάνω σχάρι, τώρα το χειμώνα ειδικά που έχουμε τις γεννήτριες. Που έχουν εισπνεύσει αυτά τα σωματίδια. Ναι, που έχουν, ναι, έχουν σωματίδια, μονοξίδιο του άνθρακα κλπ. Είναι γνωστά και τα μαγκάλια και τα κάρβουνα που έχουν σκοτώσει πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά πραγματικά μπορούν να συμβούν ατυχηματικά, να είναι θανατηφόρα. Πλην όμω μπορεί να είναι και θανατηφόρα ή να προκαλέσουν εισαγωγέ στο νοσοκομείο, χωρί θάνατο φυσικά, σε μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων, όπω είναι οι καρδιοπαθεί, όπω είναι τα ασθηματικά παιδιά και το άστημα. Μάλιστα, είχα την τύχη διατριβή μου να είναι η μελέτη ασθηματικών ανθρώπων που ζουν στο κέντρο του Ηρακλείου και στη σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση εκείνη τη εποχή. Εκείνη την εποχή είχαμε την ευτυχία ή την δυνατότητα να μετρούμε την ατμοσφαιρική ρήπα στο κέντρο του Ιρακλείου επί καθημερινή βάσεω. Με το παλιό Πέρπαν, θυμάστε, ναι. παλιά που ήταν στο Υπουργείο. Ναι. Και έτσι ακριβώ γνωρίζουμε ότι ορισμένα νοσήματα καρδιοαναπνευστικού κυρίω, επιβαρημένων ασθενών ή και μικρών παιδιών μπορεί πραγματικά να εξελιχθούν σε νοσηλίε ή σε επιβαρύνσεις οι οποίες μπορεί να θεραπευτούν και τα πιο επιβαρημένα να οδηγηθούν είτε στη μονάδα τη θεραπεία ή ακόμα και να έχουν μια κατάληξη κακή. Υπάρχουν κάποιε κατηγορίε πολιτών, οι λεγόμενε και ω ευπαθεί ομάδε, που θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο, να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Θα έλεγα ότι ε, θα πρέπει να αποφεύγουν περιβάλλοντα τέτοια μολυσμένα, όπω και η περιοχή του Ηρακλείου, του γέντρου του Ηρακλείου, ειδικά σε περιόδου που επικρατεί άπνια και ηλιοφάνεια. Και το χειμώνα όταν είναι αναμένα τα τζάκια οι, οι θερμάνσεις οι κεντρικές τα αυτοκίνητα, οι βιομηχανίες κλπ να αποφεύγουν να εκτίθενται έξω για πολλή ώρα και για δεν τα μικρά παιδιά και τους αθλητές να αποφεύγουν να αθλούνται ή να περπατούν σε τέτοιους περιβάλλοντα βλέπω πολλές φορές ανθρώπους παραδείγματο χάρη να περπατούν στην παραλιακή από την Αλικαρνασό μέχρι ε, την το πλατεία το ε, ναι, λιμάνι ακριβώ. Και ε, αυτού του ανθρώπου, αν του μετρήσετε, εισπνέουν ε, πολύ μεγάλε ποσότητε ε, ρήπων που είναι από σωματίδια, οξύδια του αζότου, διοξίδιο του θείου. Ε, και ε, 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 Ο δρόμο αυτό και η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα επιβεβαιωμένη διότι συμπλέουν τρει μεγάλε πηγέ. Η μεγάλη κίνηση τη παραλιακή από τα αυτοκίνητα. Πολλοί επιλέγουν πάντω να αθληθούν, ναι. να τρέξουν στην παραλιακή. Τα πλοία στο λιμάνι με τα φουγάρα του και από την άλλη μεριά, ειδικά αν φυσάει νοτιά, ευτυχώ φυσάει πάντα βορειοδυτικό, καμιά φορά και προ... συμβάλλει και το αεροδρόμιο. Δηλαδή, πιθανότητα να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουμε σε αυτήν την περίπτωση. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε εδώ είναι ότι η ρήπανση η ατμοσφαιρική είναι ένα παράγοντα που δεν έχει ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί να παράγεται από φτωχού ανθρώπου και να πλήττει πλούσιου ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Βέβαια. ότι, ότι η ρήπαση που παράγεται στο κέντρο τη Αθήνα διαχέεται στο Μαρούσι ή στη Νέα Σμύρνη εξαρτώμενη αυτή τη διάχυση από τον πνέον τάνεμα. Κύριε Πρεμπονά, αυτό που καταλαβαίνω εγώ που συμπεραίνω είναι ότι το φαινόμενο τη εθαλομίχλη κατά κάποιο τρόπο οξύνει και το αντίστοιχο φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή. Ναι, συνεισφέρει οπωσδήποτε στην ε, κλιματική αλλαγή και πάλι θα σας μιλήσω ε, με στοιχεία που έρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σύμφωνα με την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη το 2016, αρκετά πρόσφατα. Ε, έχουμε να πούμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση αποτελεί τον μεγαλύτερο... Περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη. Και μάλιστα, ανέφερε και προηγουμένω ο καθηγητή για τα αιωρούμενα σωματίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Τα αιωρούμενα σωματίδια που μετράμε τη διάμετρό του, υπάρχουν τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια που είναι 2,5 μικρόμετρα, δηλαδή 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου, πάρα πολύ μικρά. Αυτά ευθύνονται στην Ευρώπη για 436.000 πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο, σε, σε αιτήσια βάση. Το, το 2013 ήταν αυτά τα στοιχεία, σε αιτήσια βάση, ναι, 436.000, είναι πολύ μεγάλο αριθμό. Ε, φυσικά, εντάξει, το Ηράκλειο είναι σίγουρα μικρότερη πόλη, δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα ατμοσφαιρική ρήπανση όπω άλλε μεγάλου πόλει, όπω είναι και η Αθήνα, ε, που ανέφερε ο καθηγητή προηγουμένω. Και επίση η ατμοσφαιρική ρήπανση επηρεάζει και την βλάστηση και τα νερά και το έδαφο και σίγουρα επιβα... επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την, ε, για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει βγάλει δεκάδε, θα έλεγα, οδηγίε που αφορούν διάφορου παράγοντε που επιβαρύνουν Μάλιστα. την ατμοσφαιρική ρήπανση, όπω είναι τα αυτοκίνητα, όπω είναι η βιομηχανία, όπω είναι το εμπόριο. Κύριε Εμένα Τζανάκη, είναι... να περάσουμε λίγο σε εσά, να περάσουμε λίγο στην πράξη. Όταν ένα πολίτη βάζει ξύλα στην ξυλό του, ποιο είναι αυτό το λάθο το οποίο κάνει συνήθω. Κοιτάξτε, το κυριότερο λάθο είναι ότι ε, κλείνει το σπίτι. Ε, η σόμπα δεν, ε, ενδεχομένω δεν έχει ε, ε, γίνεις, δεν έχει συντηρηθεί με αποτέλεσμα ακόμα και υπό ιδανικέ συνθήκε να πενταπλασιάζεται ή να δεκαπλασιάζεται να δικαπλασιαζεται πλέον ρήπανση από την καύση του τζακιού, ειδικά οι ανοιχ... τα ανοιχτά τζάκια το έχουν αυτό το πρόβλημα. Α, και όσο χειρο... α, περισσότερο καπνίζει, που λέμε ή κακοσυντηρημένο είναι, λιγότερο βέβαια οι σόμπε. Αλλά οποιαδήποτε αιστεία θα, θα κάψει μέσα στο σπίτι, θα, θα διπλασιάσει, θα τριπλασιάσει. Καμιά φορά θα δεκαπλασιάσει και τα αερούμενα σωματίδια. Δεν είναι μια σωστή θέρμανση η καύση των ξύλων, ειδικά σε ανοιχτέ αιστείε. Ε, θα θέλω εδώ να σα πω ότι στην Ινδία και στην Κίνα, παραδείγματο χάρη, η, η κύρια αιτία τη χρόνια προβλήματο μονοπάθεια είναι αυτέ οι αιστείε που μαγειρεύουν οι γυναίκε στο σπίτι του. Και μάλιστα, ενώ εδώ οι άντρε είναι που πάσχουν από χρόνια προβλήματο μονοπάθεια, στην Κίνα και στην Ινδία είναι οι γυναίκε. Ήθελα επίση να προσθέσω αυτό που είπε και ο συνάδελφο προηγούμενα, ότι δεν είναι μόνο η ατμοσφαιρική ρήπαση κάνει κακό στο φυσικό περιβάλλον, αλλά ένα, ένα υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον, χωρί δέντρα, χωρί κήπου, χωρίς mm. ε, χωρί πρασινάδα, είναι ρηπογόνο υπό την έννοια ότι δεν είναι αντιρρηπογόνο. Ενώ έτσι, μια βέβαια. πόλη Σωστά. με βλάστηση Λειτουργεί και αντιρρυπογόνο. Τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, οι, οι... οι κάτοικοι σε μια περιοχή δεν έκαιγαν ξύλα, ειδικά στην Ελλάδα. Ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Φυσικά έκαιγαν ξύλα, αυτό... ή δεν το είχαμε εντοπίσει, ή δεν το είχατε εντοπίσει. Φυσικά έκαιγαν ξύλα, αλλά είχαν μόνο αυτή την πηγή, α το πούμε, έκθεσης. Δεν είχαν την, την ε, 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 24ωρη σχεδόν έκθεση σε ένα μολυσμένο περιβάλλον μια πόλη. Όλοι οι Αθηναίοι που κατοικούν σε μια περίμετρο συγκεκριμένη στην Αθήνα είναι καπνιστέ παραδείγματο χάρη 4, 5, 5, 6 τσιγάρων την ημέρα. Όχι γιατί καπνίζουν, αλλά εξαιτία τη ατμοσφαιρική ρήπαση. Οπότε αν καταλαβαίνετε αυτή η χρόνια έκθεση ε, δεν είναι η ίδια με το να καίει το τζάκι ή η σόμπα δύο-τρει μήνε το χειμώνα. Εξάλλου τα παλιά σπίτια ε, ήταν σχεδόν πάντα ανοιχτά, δεν είχαν όλο αυτό τον, ε, πολύ καλό σχεδιασμό ώστε να μην χάνουμε θερμότητα, κάτι το οποίο στην ουσία ε, ε, ναι, λειτουργούσε ευεργετικά. Ε, λειτουργούσε ευεργετικά Ενώ ένα σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλά μονομένο, λειτουργεί περίπου σαν θάλαμος. Αερίων, διότι Αντριβώς. ενσωματώνει και εγκλωβίζει όλη την εσωτερική ρήπανση που παράγεται από οποιαδήποτε αστεία που καίει μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, Ακόμα προπονά, και γκάζι, α το πούμε. Κύριε Πρωβουνά, δεν ξέρω κατά πόσο σα ανησυχεί το γεγονό ότι σε αυτέ τι περιπτώσει λειτουργούμε οι περισσότεροι κάπω επιπόλαια, Έχουμε κάποια άγνοια κινδύνου, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σχετικά με το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή. Mm -hmm. Ναι, ε, ε, ε... Πολύ, ε, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι σκεπτικιστέ που λένε ότι η κλιματική αλλαγή δεν συμβαίνει, απλώ είναι τυχαίο φαινόμενο κτλ. Ε, αυτό που έχει να κάνει με τον κόσμο είναι σίγουρα ότι ε, πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον έτσι έχουν ακούσει, έτσι έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν του δίνουν μεγάλη ε, προτεραιότητα. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πια δεν μιλάμε αν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή όχι. Ε, οι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή έχουν αρχίσει να φαίνονται. Σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα ή μόνο για το Ηράκλειο ή μόνο για την Κρήτη. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο οι κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Και μάλιστα τώρα πια δεν μιλάμε για ότι αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, μιλάμε για το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που είναι εδώ. Το μοναδικό κριτήριο πάντω, κύριε Προμπονάν, μου επιτρέπετε, για να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο εκπέμπει χαμηλού ρήπου, είναι τα μειωμένα τα τέλη, τέλη, τέλη κυκλοφορία. Μόνο ναι, αυτό το ναι. κριτήριο, τίποτα. Ε, να είναι. Ναι, ναι, είναι, είναι αυτό. Ε, σίγουρα ακόμα η τεχνολογία όσον αφορά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι είτε ευρυδικά, είτε είναι ηλεκτρικά, είτε κινούνται με άλλη, Όχι με ε, ορυκτά καύσιμα, με πετρέλαιο. και το φυσικό αέριο είναι ορυκτά καύσιμα, να θυμίσουμε στου ε, ε, τηλεθεατέ και σε που παρακολουθούν την εκπομπή. Ε, 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 είναι πάρα πολύ ακριβέ προ το παρόν. Αλλά σίγουρα ε, η μειωμένη ρήπη είναι καλό. Γιατί, αν δούμε και τα στοιχεία, ε, η κίνηση των οχημάτων στι πόλει, όπω ανέφερε και ο καθηγητή προηγουμένω, ε, επηρεάζει σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Yeah. Παρόλο που δεν φαίνεται και δεν μπορεί να τη μετρήσει εύκολα. Δεν μπορεί ένα πολίτη να καταλάβει ότι α, τώρα έχει πέρα ότι μπορεί να μυρίζει λίγο ε, έντονα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, υπάρχουν εκπομπέ από τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα και οι μετακινήσει συνεισφέρουν 13% στα μικροσωματίδια, στα σωματίδια, στα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν διάμετρο 2,5 μικρό, μικρόμετρα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική πηγή ρήπων και, τα, και η κίνηση με αυτοκίνητα. Κύριε Τζανάκη, να κλείσουμε με εσά Δεκέμβριο του 52 στην Αγγλία είχαμε 4.000 θανάτους καθώς επί πέντε μέρες έκαιγαν τα τζάκια και είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο επέπλο καπνού στην ευρύτερη περιοχή για πέντε μέρες. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από την συγκεκριμένη εποχή. Κοιτάξτε το επεισόδιο της Αθαλονίκης του Λονδίνου που έγινε από εκεί άρχισαμε να, έχουμε, να μετράμε τα πράγματα ήταν ένα τρομακτικό φαινόμενο δεδομένου ότι συγκεντρώθηκε σε πολύ μικρό χρονική περίοδος μεγάλη ρήπανση σε ένα πολύ πυκνό αστικό, ας το πούμε, τοπίο. Δεδομένου ότι ε, εδώ είναι μια μικροκλίμακα αυτών των γεγονότων, το Ηράκλειο δεν κινδυνεύει τόσο μεγάλες διαδικασίες. Πλην όμως, θα έλεγα ότι εάν έχουμε επεισόδια Αφρικανική κόνη, παραδείγματο χάρη, 5 ή 10 ημερών ε, των επιπέδων που είχαμε τον περασμένο χρόνο, και καθίσουμε να μετρήσουμε τους θανάτους ε, αναλογικά θα έχουμε ένα περίπου παρόμοιο επεισόδιο ε, ε, συμβάν. Συμβάν. Ε, Αυτή είναι η εντύπωσή μου Απλά δεν το μετράμε Απλά δεν καθόμαστε κάτω να δούμε τι έχει κάνει αυτό το επεισόδιο το οποίο δήλησε 5-10 μέρες δεν είναι μακριά και που είναι ίσως το πιο απτό παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής με την ξηρότητα του κλίματος και τις αλλαγές αυτές η Αφρικανική Σκόνη ίσως ένα απτό παράδειγμα της τεράστια και των επιπτώσεων στην υγεία μα που Η έχει. Η αλήθεια πτει. είναι πω είναι ένα συνδυασμό παραμέτρων που οδηγούν σε, αυτή την, σε αυτό το σκηνικό δυσφορία στην ατμόσφαιρα, κύριε Τζανάκη Τζενινά. Εμεί εστιάσαμε στα καυσόξυλα σήμερα, ωστόσο είναι. Ναι. Πολύ αυτό, πλευρό το θέμα. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δύσκολα πολεμιέται, δηλαδή δεν μπορούμε τη γενέση του να το σταματήσουμε. Μπορούμε όμω να το μειώσουμε βελτιώνοντα το περιβάλλον μέσα στι πόλει με φυσικό τρόπο. Καθώ επίση και να προστατευτούμε παραμένοντα μέσα στα σπίτια μα εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Και Τζανάκη, κύριε Προμπονά, σα ευχαριστήσω πολύ. Ε. Κάναμε μία συζήτηση. Νομίζω ότι προέκυψαν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πολύ. Κυρίε και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή direct τη Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα βράδυ.